Εντελώς μαύρη είναι η σημερινή αυτή πάλι μέρα, απόγευμα 27 Μαρτίου 2022 και ακριβώς πριν και μισή ώρα χύνεται και πάλι εβραϊκό αίμα μέσα στη γη του Ισραήλ, στην Ισραηλινή πόλη της Σχαντέρας στο βόρειο Ισραήλ, όπου Άραβες Ισλαμιστές τρομοκράτες έρχονται και χτυπάνε και δολοφονούνε, πυροβολούν πλήθος Εβραίων, τραυματίζονται 5 και δολοφονούνται 2 Ισραηλινοί αστυνομικοί. Αιωνία η Άγια μαρτυρική μνήμη τους, ήθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα τους, ασέμ γικόμ νταμάμ. Πρόκειται για την δεύτερη τρομοκρατική δολοφονική επίθεση σε ελάχιστες μέρες. Και προσέξτε τώρα, το Ραμαζάνι όπου να είναι πλησιάζει των Ισλαμιστών. Έχουμε δυστυχώς πολύ πικρή γεύση για το τι σημαίνει Ραμαζάνι στη γη του Ισραήλ, τη στιγμή που σε κάθε Ραμαζάνι το μόνο που ξέρουν να κάνουν οι Ισλαμιστές τρομοκράτες είναι να έρχονται να σφάζουν Εβραίους. Και ακριβώς αυτό το ίδιο απόγευμα έχετε ο εκπρόσωπος του Biden εδώ στην περιοχή, στη γη του Ισραήλ, ο Blinken, ο οποίος με έναν πολύ θρασίτατο τρόπο βάζει πάνω στο τραπέζι ξεκάθαρα και απαιτεί τα εξής πράγματα από το Ισραήλ. Έχετε το αντισημιτικό, αντισιωνιστικό, αντιϊσραηλινό, liberal επιτελείο του Biden, που αμήν τι άλλο είναι το επιτελείο του ίδιου του κρυφομουσουλμάνου, φανατικού, αντισημίτη, Χουσέιν Ομπάμα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και απαιτεί από το Ισραήλ να αποδεχτεί τη συνθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν, που αμήν τι άλλο είναι μια συνθήκη που θα οδηγήσει το Ιράν σε πυρηνικά όπλα. Αφήστε τώρα τις διάφορες τρίχες που οι Αμερικάνοι προσπαθούν να αυτοδικαιολογηθούν. Πού ήταν ο Τραμπ και πού είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάτω από την εξουσία αυτών των εσχρών liberals. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το αντισημιτικό επιτελείο του Biden απαιτεί από το Ισραήλ να μην καταστρέψει καθόλου παράνομα κτίσματα και χωριά των Αράβων Ισλαμιστών μέσα στο Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή να απαγορεύσει το χτίσιμο εβραϊκών οικισμών μέσα στο Ισραήλ. Την ίδια στιγμή ακριβώς το αντισημιτικό επιτελείο του Biden απαιτεί από το Ισραήλ να οι παράνομοι Ισλαμιστές που δρούνε μέσα στην εβραϊκή συνοικία Σιμών Ατσαντίκ στην Ιερουσαλήμ, στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, να είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν και να απαγορευτούν οι ίδιοι οι Εβραίοι μέσα στην ίδια τους την εβραϊκή συνοικία, που κινδυνεύουν από τους τρομοκράτες. Επίσης, το αντισημιτικό αυτό επιτελείο του Biden απαιτεί, λέει, να σταματήσει το Ισραήλ την λεγόμενη ψεύτη δήθεν, υποτιθέμενη βία και τρομοκρατία των κακών Εβραίων επίκων, εναντίον των κακόμοιρων Ισλαμιστών Παλαιστινίων, ψευτοπαλαιστινίων. Γιατί λέει πλησιάζει το Ραμαζάνι τους και δεν πρέπει να τους θίξουμε. Προσέξτε, προσέξτε. Καμία ούτε μία κουβέντα βέβαια την αληθινή Ισλαμική Αραβική τρομοκρατία εναντίον Εβραίων. Και έχουμε έναν ψευτοπρωθυπουργό, έναν δικτάτορα, τον Μπένετ, έναν άνθρωπο που έχει πουλήσει την ψυχή του στον ίδιο τον Σατανά, έναν ψευτοθρησκευόμενο, ψευτοδεξιό, ό,τι θέλετε πείτε, ο οποίος αυτό το δικτάτορα Μπένετ, ο οποίος έρχεται και δέχεται τα πάντα και όχι μόνο αυτό, μπροστά στο αντισημιτικό επιτελείο του Biden, όταν κατεβάζει το κεφάλι του κάτω σαν χανουμάκι και σαν δούλος και σαν μαριονέτα του Biden που είναι, έρχεται και λέει και αποκαλεί το λύκειο της εβραϊκής ιστορίας στην Ιουδαία και Σαμάρια ως δυτική όχθη, ως κατεχόμενη δυτική όχθη. Και δεν περνάει ούτε μία μισή, δύο ώρες από αυτή την επέσχυντη συνάντηση του Μπένετ με τα αφεντικά του από τις ΗΠΑ, τους liberals, και ξαναχύνεται και πάλι εβραϊκό αίμα μέσα στη γη του Ισραήλ από τους Ισλαμιστές τρομοκράτες. Από αυτούς τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που ελέγχουν τον Μπένετ, που ελέγχουν τον Λαπίντιτ, αυτοί ελέγχουν πραγματικά σήμερα το Ισραήλ. Το Ισλαμιστικό Κόμμα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και το φιλικό προσκύμενο στη Χαμάς, το κόμμα του Ράαμ,
που ελέγχει το Ισραήλ από πίσω και δίνει τις πλάτες στον Μπένετ και, στη δικτατορία του Μπένετ και του Λαπίντ να μας εξουσιάζουν αντιδημοκρατικά. Και το Ισραήλ διαλύεται. Αν δεν το έχετε καταλάβει, αυτό θέλουν να πετύχουν πάντα οι ακροαριστεροί και αυτό το πετυχαίνουν σήμερα και οι Ισλαμιστές, να είναι καλά ο Μπένετ, να είναι καλά η Σακέντ, να είναι καλά ο Λίμπερμαν, να είναι καλά ο Γκίντον Σάρ, όλοι αυτοί οι ψευτοδεξοί που προδώσανε τους ψηφοφόρους τους, προδώσανε τις υποτιθέμενες ιδέες τους και προδώσανε τον Εβραϊσμό και τον Σιωνισμό και το ίδιο το Ισραήλ και έχουν γίνει συνεργάτες της χειρότερης εθνομιδινιστικής προδοτικής ακροαριστεράς του Ισραήλ και έχουν γίνει δοσύλλογοι με τους χειρότερους Ισλαμιστές τρομοκράτες. Και λέω κάτι το ξεκάθαρο. Εάν ο εβραϊκός υγιής πατριωτικός λαός του Ισραήλ δεν βγει τώρα στους δρόμους και να κάνει τα πάντα, πάντα σύμφωνα με τον νόμο και δημοκρατικά, για να ρίξει αυτή την χούντα όσο πιο γρήγορα γίνεται, τότε το Ισραήλ δυστυχώς πορεύει στο τέλος του. Το Ιράν, όπου να είναι, φτιάχνει πυρηνικά με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του Biden. Χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα, πάντα σύμφωνα με τον νόμο και τη δημοκρατία, να ρίξουμε αυτή την χούντα, αυτή την επικίνδυνη χούντα των πεμπτοφαλεγγυητών, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κάθε αληθινός πιστός Εβραίος και κάθε πατριώτης Ισραηλινός καταλαβαίνει αυτό που λέω. Όποιος ταυτίζεται σήμερα με αυτή την ψευτοκυβέρνηση, με αυτή την ψευτοδικτατορία, με αυτή τη δικτατορία και καλά ψευτοκυβέρνησης του Μπένετ και του Λαπίντ, είναι ένας, αν είναι ένας Εβραίος, είναι ένας προδότης, και αν είναι ένας τυγερός προδότης, και αν είναι ένας μη Εβραίος, είναι ένας εχθρός του εβραϊκού λαού. Ξεκάθαρα και εχθρός του Ισραήλ. Ξεκάθαρα πράγματα. Ήθελε να εκδικηθεί ο Θεός το αίμα των αδικοχαμένων αδερφών μας που δολοφονήθηκαν πάλι σήμερα μέσα στη γη του Ισραήλ από τους Ισλαμιστές τρομοκράτες, και ο Θεός να μας βοηθήσει.